το μυαλό μας, πώς κρατάει την πληροφορία. Υπάρχουν περιπτώσεις που το χαρτί είναι το μυστικό όπλο στην επικοινωνία για να πείτε την ιστορία σας πιο καλά. Προσωπικά, το χαρτί είναι το ευαίσθητο μου σημείο. Όμως, όταν μπήκα το χαρτίστα στο παιχνίδι, το χαρτί ζωντανεύει, φεύγει από την υλικότητά του, γιατί το ποτίζει με θεά ουσία. Η πρώτη μου μνήμη ήταν τη δεκαετία του 70. Είχα πάει στην αποθήκη χάρτου του πατέρα μου, στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό τρίγωνο. Εκεί λοιπόν μπήκα μέσα σε παλέτες χαρτιού, ήταν σαν βουνά ψηλά. Θυμάμαι τις μυρωδιές, τα χρώματα. Η μυρωδιά ήταν η πρώτη αίσθηση που έχω κρατήσει. Δουλεύω στην εταιρεία Καρφιά Περάκη, ιδρύθηκε ο Τοντοστή Περάκη, ήταν ο προπάγους μου, σαν χαρτοποιία. Δηλαδή, έκανε μια χαρτοποιία, πήρε γνώση από Γάλλους χαρτοποιούς και έφτιαξε χαρτί από ένα φόρτο στην Κουβαίδα. Πήρε από την χαρτοποιία και τότε ασχολήθηκε με το εμπόριο χάρτο στην Περάκη. Και έκανε όλοι οι Περάκη στην οικογένεια, ασχολούμαστε με αυτό το επάγγελμα, δηλαδή ψάχνουμε, βρίσκουμε πολύ ωραία χαρτιά για την κοινωνία και τα δείχνουμε σε δημιουργικούς ανθρώπους. Το χαρτί σαν ιστορία να πω τρεις ημερομηνίες. Το 105 μετά Χριστόν έχουμε την φεύρεση του χαρτιού. Το 1300 έχουμε τα πρώτα εγγραφημένα χαρτιά έγιναν στην Ιταλία στο Φαμπριάνο. Είναι η διασφάλιση της νησιότητας ενός ελληνικού στα διαβατήρια, στα αυτοκτονομίσματα κτλ. Έχουμε και το 1455 την εφεύρεση της τυπογραφίας από το Βουτεμβέλγιο. Όπου πια τα βιβλία και τα έντυπα είναι προσιτά στις μάζες. Είναι η πρώτη επανάσταση της γνώσης. Πού είμαστε και πού βρίσκονται οι χαρτοποιίες. Εμείς είμαστε στην Αθήνα, μιλάμε σε όλη την Ελλάδα. Τα χαρτιά που εισάγουμε είναι από την Γαλλία, την Ιταλία, την Αγγλία, από όλη την Ευρώπη, τη Σουηδία. Κάθε χαρτοποιία έχει και μια ιστορία, θα σας πω δύο λόγια για κάποιους που με ενδιαφέρουν. Από τη Σουηδία παίρνουμε τα πιο μήνυμα και θερμά χαρτιά, είναι τα μούλια. Οι Σκανδιναβοί έχουν ένα σκεπτικό. Βρίσκονται στην πρωτοπορία της τεχνολογίας, αλλά έχουν και μια συγκεκριμένη άποψη με το design. Αν σκεφτούμε το IKEA, βλέπουμε έναν απλό αλλά αποτελεσματικό σχεδιασμό. Έτσι και στο Γκέτεμπορκ στη Σουηδία, σε μια μικρή πόλη μόνο 400.000 κατοίκους έχουν τεχνολογίες εμείς. Έχουν τα χαρτιά Munken, έχουν τα αυτοκίνητα Volvo και τις φωτογραφικές μηχανές της Hasselblad. Στη Γερμανία είναι η χαρτοποιία Moon. Είναι μια μικρή χαρτοποιία. Ο πολιτισμός στο χαρτί ορίζεται από αυτό το μικρό εργοστάσιο. Έχουν μια άλλη κουλτούρα και έναν άλλο τρόπο σκέψης. Δηλαδή, πώς η Έστε Λόντερ στην Νέα Υόρκη το 1930 μοίραζε ρηγματάκια από αρώματα, έτσι το Μουν ήταν η πρώτη που σκέφτηκαν να έχουν τυπωμένα δείγματα μαζί με τα δειγματολόγια χαρτιών από σπουδαίους γραφίστες. Είναι πηγή έμπνευσης πάντων. Αγγλία, Γαλλία. Ο μεγαλύτερος όμιλος χαρτιών στον κόσμο είναι η Άσο Βίκλιτ. Αυτοί, επειδή βρίσκονται σε πάρα πολλές χώρες και είναι εύκολο να βρεις το ίδιο χαρτί και στην Αθήνα και στη Σιγκαπούρη και στο Hong Kong, τους προτιμούν οι πολυεθνικές, δηλαδή τα Intercontinental σε όλο τον κόσμο έχουν τα χαρτιά Continental. Τεχνολογία στο χαρτί. Εδώ έχουμε πολύ καλά νέα και η ψηφιακή εκτύπωση είναι μια λεωφόρος που ανοίγει τον δρόμο. Όταν έχουμε την Coca-Cola να κατασκευάζει 800 εκατομμύρια πιάλες με προσωποποιημένες ετικέτες, βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η ψηφιακή εκτύπωση και η προσωποποίηση, γιατί μας μιλάει σε πρώτο υλικό. Θα σας πω και μια δική μου ιστορία. Είχαμε μια εταιρική εκδήλωση μαζί με τη Xerox Ελλάς. Και ήθελε η Xerox να βάλουμε στο κείμενο της πρόσκλησης, του πόνου της πρόσκλησης, μία προσωποποίηση, δηλαδή να λέει «Αγαπητή Κατερίνα, σε καλούμε στην τάδε εκδήλωση, τάδε μέρα». Ο πιο παραδοσιακός μας πελάτης, εκδοτικός οίκος στο κέντρο της Αθήνας, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «Μα τι ωραία πρόσκληση!
ψυχολογία, ένα άλλο θέμα τεράστιο που μας αφορά όλους. Πώς στεκόμαστε μπροστά στο μέλλον. Ενέργεια, καύσιμα, μείωση αποβλήτων και μείωση κατανάλωσης νερού. Αφορούν τη χαρτοπία αυτά τα θέματα και αφορούν και όλους μας. Τα iPhones, εδώ είναι μια χαρτοπία, είναι η χαρτοπία μου στη Σουηδία, ας πούμε. Είναι σε τι ωραία μέρη υπάρχουν ψάρια, τα οποία μετά την διαδικασία της παραγωγής χαρτούς και πάπιες, εκεί πέρα, δηλαδή πόσο ωραία είναι η φύση. Λοιπόν, τα iPhones προέρχονται από μια σπάνια πρωτεΐνη. Το πλαστικό παράγεται από πετρέλαιο και το πετρέλαιο είναι φύση επιπλακτών σε αποσύνθεση. Η πιο σημαντική οικολογική πιστοποίηση είναι η πιστοποίηση FSC. Στην Ελλάδα δεν την έχουν αγκαλιάσει τόσο πολύ ακόμα, αλλά όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο θα μετράει. Και ουσιαστικά και στη μεταπόληση. Αυτή τη στιγμή το ζητούν εταιρείες που κάνουν εξαγωγές και το ζητούν και μεγάλοι οργανισμοί και τράπεζες. Τι είναι, το σκεπτικό είναι ότι χρησιμοποιούμε κυκλικά όλα τα υλικά, ακόμα και τα απόβλητα, και τα μειώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Άρα το FSC είναι μια εφαρμογή νομοθεσίας για το δάσος και για την συντήρηση και την ανανέωση. Και υπάρχει μια διαφάνεια, δηλαδή ο κάθε πιστοποιημένος με FSC έχει ένα μοναδικό αριθμό, δηλαδή με ένα κλικ μπορείς να τον εντοπίσεις. Και να σας πω και ένα ευχάριστο, πήραμε και εμείς την πιστοποίηση FSC τώρα πρόσφατα. Στην ουσία δηλαδή επιλέγουμε την ασφάλεια και την εξοικονόμηση πόρων και ό,τι κάνουμε σήμερα να έχουμε όνομα και για αύριο και για τα παιδιά μας. Και ένας μύθος για το δάσος, η χαρτοπία δεν καταστρέφει τα δάση. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει γίνει αναδάσωση στην Ευρώπη μόνο, έκταση η οποία είναι αντίστοιχη της Ελβετίας από καινούργια δέντρα. Πάμε όμως στο χαρτί. Είναι το τέλος χρόνου, όλοι έχουμε comeback. Από τη δεκαετία του 90 γίνεται λόγος για το τέλος της εποχής του χαρτιού. Οι νέοι έχουν εθισμό στην οθόνη. Οι εφημερίδες κλείνουν. Όμως οι άνθρωποι συνεχίζουν να επικοινωνούν με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή έχουμε ανάγκη για την πρόσβαση στην πληροφορία που είναι άμεση και επικαλέα και ανάγκη για την πιο βαθιά ανθρώπινη εμπειρία, εδώ έχουμε το έντυπο. Όπως στη μουσική λέγαμε ότι το βινήλιο πέθανε, αλλά το βινήλιο έχει μια δεύτερη ζωή, ή όπως λέγαμε ότι το ποδήλατο σταμάτησε να μέσω μετακίνησης γιατί έχουμε το αυτοκίνητο, αλλά σήμερα κυκλοφορούν πολύ περισσότερα ποδήλατα από ό,τι 100 χρόνια πριν. Κάπως έτσι έχουμε το χαρτί. Συνεχίζει να υπάρχει γιατί έχει την γλυκότητα που κολλάει το μήνυμα στον εγκέφαλό μας σαν πόστη. Συμπέρασμα. Στη ζωή και στα χαρτιά, βάλουμε στα χαρτιά, τις σχέσεις τις χτίζουμε και online και offline. Λοιπόν, γιατί υπάρχει το χαρτί. Το χαρτί δίνει συνέστημα και φωνή στο προϊόν. Και ξέρουμε ότι σαν υλικό πάρα πολλοί άνθρωποι το αγαπάνε. Θέλουν να το έχουν στα χέρια τους, να καταπιάνονται. Το γιατί. Μας θυμίζει την εποχή που ο άνθρωπος ήταν στο δάσος, στη φύση, είναι το ξύλο που στην συνέχεια έγινε χαρτί. Είναι ένα υλικό που είναι καταγεγραμμένο στο DNA του ανθρώπου. Λοιπόν, πώς το χαρτί μιλάει στον εγκέφαλο. Θα το χωρίσω σε τρία κομμάτια. Είναι η μνήμη, η γνώση και οι αισθήσεις. Όσον αφορά τη μνήμη, αν υπάρχουν φωτογραφίες που θέλετε να κρατήσετε για πάντα, λέει ο CEO της Google, πρέπει να τις τυπώσετε. Και αυτό είναι μια μεγάλη προειδοποίηση. Είμαστε στην καρδιά της τεχνολογίας και υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τα αρχεία μας. Λαμβάνουμε μεν όλα τα μέτρα που χρησιμοποιούμε.
χρειάζονται για να τα αποθηκεύσουν. Αλλά η αρχαιοθέτηση του νησιού δεν σημαίνει ότι επειδή γίνεται σήμερα θα μπορέσουμε να το αναπτύσσουμε αύριο. Και υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος, ότι δεν γίνεται πάντα σε πρώτο χρόνο αντιληπτή η αξία μιας σκέψης ή μιας σκέψης ή ενός εγγράφου. Δηλαδή, το μεγαλύτερο παράδειγμα, βρέθηκε η θεωρία του Απείρου του Αρχιμίδη από τον 3ο π.Χ. αιώνα, που ήταν ο μεγαλύτερος μαθηματικός της αρχαιότητας, και βρέθηκε σε επαλήψιστο, σε βυζαντινό προσεκτητάρι του 13ου αιώνα μετά Χριστό. Είναι έκπληξη να βρίσκεις θησαυρούς που έχουν συντηρηθεί και ανακαλυφθεί από δίκη και ανοίξει παράθυρα σε άλλους πολιτισμούς. Πώς το χαρτί ενεργοποιεί τις αισθήσεις μας. Γιατί κάποια πράγματα που βλέπουμε στο διαδίκτυο θέλουμε παρόλα αυτά να τα τυπώσουμε. Τι μας κάνει όταν διαβάζουμε κάτι στην οθόνη και στην τυπωμένη σελίδα, ποια είναι η διαφορά. Είναι ίσως η αίσθηση της αφής που γράφεται στο υποσυνείδητό μας. Βλέπουμε το χαρτί και καταλαβαίνουμε ότι η απορρόφηση της πληροφορίας δεν γίνεται μόνο με το μυαλό μας, γίνεται και με το σώμα μας. Είναι αλλιώς να σου λένε για το κολύμπι και αλλιώς να κολυμπάς τη θάλασσα. Κάπως έτσι. Ζούμε σε έναν κόσμο που υπάρχουν τα οπτικά ρεθίσματα κατά κύριο λόγο. Όμως, βιολογικά είμαστε φτιαγμένοι και αναλειτουργούμε με περισσότερες αισθήσεις. Πόσες αισθήσεις υπάρχουν? Τις πραγματικές είναι αφήνουμε για να λάβουμε. Για να πείτε πολλές. 6. 5-6. Λοιπόν, λένε ότι υπάρχουν από 10 έως 30 αισθήσεις. Δηλαδή, ας πούμε, όταν έχουμε τα... ξέρουμε που βρίσκονται τα χέρια μας και ας έχουμε τα μάτια μας κλειστά στον χώρο. Είναι η γλυκαιμία, η πείνα, η κούραση. Αλλά να πάμε καλύτερα στην αισθήση. Λοιπόν, πώς προσλαμβάνουμε την πληροφορία. 75% όραση, 13% ακοή, 12% αφή, όσπρος και αίσθηση. Όμως, όταν έχουμε περισσότερες αισθήσεις σε μια εμπειρία, αυτή γίνεται πολύ πιο δυνατή. Δηλαδή, μας λένε να σκεφτούμε μια εκδρομή που κάναμε το καλοκαίρι. Πρώτα στο flashback θα έρθει το σώμα μας και θα θυμηθεί ότι η θάλασσα ήταν δροσερή, ότι τα νυχτολούδουδα μύριζαν ωραία, ότι τα μάτια μου που έπαιζαν από το δυνατό ήλιο. Αν μιλήσουμε και με ένα βιβλίο, έχουμε πολλά δεδομένα πέραν από την ανάπτωση, δηλαδή μια στην επιφάνειά του, την μυρωδιά του βαθιού, το ακούς καθώς το ξεφυλίζεις. Μια φίλη που διάβασε σε e-reader το πρώτο της βιβλίο μου είπε ότι κάτι της έλειψε από την ένταση. Προφανώς ήταν γλυκόπιτα. Για ποιες κατηγορίες χαρτιών μιλάω. Αν έχουμε μια πυραμίδα, στην κορυφή της πυραμίδας είναι τα ειδικά χαρτιά. Είναι οι πιο ευγενικές ποιότητες, ας πούμε τα μπαμπακερά. Αν ήταν αυτοκίνητο θα ήταν η κόκκινη Ferrari. Βέβαια πρέπει να έχεις ένα πολύ ωραίο εργαλείο να ξέρεις και να το διαχειριστείς. Είναι και ο designer καλός και ο τυπογράφος καλός. Και υπάρχουν και τα χαρτιά design που είναι πιο απλά, θερμά χαρτιά, πιο ευέλικτα για πιο πολλές χρήσεις. Θα πούμε και ένα παράδειγμα. Αν ήταν αυτοκίνητο θα ήταν τα μηνικού. Και τα ευρείας κατανάλωσης. Παράδειγμα είναι τα χαρτιά εφημερίδας. Αν ήταν όχημα, θα ήταν το μετρό ή το λεωφορείο, αλλά για αυτά δεν θα σας μιλήσω γιατί δεν ασχολούμαι επαγγελματικά. Πώς τα χαρτιά μας επηρεάζουν, ποιες είναι οι ανάγκες του καταναλωτή. Αυτή είναι η πηξίδα που ψάχνουμε να βρούμε το δρόμο μας. Δηλαδή πρέπει να βρούμε το νόημα για να δώσουμε προστιθέμενη αξία σε ένα προϊόν. Η Apple δεν έγινε αγαπητή επειδή έφτιαχνε ωραία προϊόντα, έβαλε σε λογική σειρά κάποιες ανάγκες. Και το πρώτο απ' όλα που σκέφτηκαν είναι ότι η γρήγορη πληροφορία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Έτσι λοιπόν, με την επικοινωνία, ο σχεδιαστής με τις γραμματοσειρές και με το χαρτί θα δώσει συναισθηματικό κεφάλαιο στο προϊόν. Έχουμε το cloud, τα κοινωνικά δίκτυα και τα μεγάλα αρχεία. Άρα η πληροφορία πια δεν έχει κανένα λόγο να μεταφερθεί με το χαρτί. Ποια είναι η θέση? Θα χωρίσουμε την επικοινωνία σε δύο μεγάλους δρόμους. Έχουμε
από τη μία είναι για το ίντερνετ, που είναι ο γρήγορος δρόμος. Σε πάει, αλλά επειδή έχεις την πληροφορία γρήγορα, δεν σημαίνει ότι την κρατάς, γιατί είναι φευγαλέα. Αν είναι πληροφορία, έρχεται άλλη. Και υπάρχουν κάποιες ιδέες που για να πετάξουν χρειάζονται το έντυπο. Δηλαδή, δένουν συνέστημα, έμπνευση. Είναι η πληροφορία που έχει μεγαλύτερη αξία και βάθος και την κρατάμε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ένα χαρτί στα κοινωνία μας τεχνολογία. Λέγεται σημαίνει. Είναι πραγματικά αποτσιμένο. Αυτό το χαρτί είναι ωραίο γκρι, σαν τη τσιμεντοκονή. Όταν το βάλεις για ένα διαφημιστικό, για ένα πέτρινο ξενοδοχείο στο Χίο, αμέσως σου δίνει την πληροφορία, ξέρει τι σε τραβάει, ξέρει τι περίπου πρόκειται. Ένα email δεν μπορεί να σου δώσει την ίδια πληροφορία. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα έντυπα μας διηγείρουν συναισθηματικά πολύ περισσότερο και έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να διαβαστούν. Και επίσης ότι πάμε στην προσωποποιημένη πληροφορία. Και άλλο ένα παράδειγμα, πάω σε ένα ξενοδοχείο. Δεν είναι το κρεβάτι μου, δεν είναι το σπίτι μου, αλλά έχει πολύ ωραία παλά σεντόνια από οργανικό καμβάκι. Αμέσως νιώθω άνεση και ξεκούραση. Που σημαίνει ότι τα έξυπνα brands επιλέγουν πολύ προσεκτικά τα υλικά του για να δημιουργήσουν μια προστιθέμενη αξία σε ένα προϊόν. Στα αυτοκίνητα, στα τέχνα, τα δερμάτινα καθίσματα. Η Apple έχει αληθινό αλουμίνιο. Θα σας πω και για τη συσκευασία. Γίνεται τώρα στην Αθήνα η έκθεση της συσκευασίας. Είναι ο σημαντικότερος τομέας του παρκιού, γιατί έχει ανάπτυξη 12% παγκοσμίως, ετήσια ανάπτυξη. Τι θέλουμε από μια συσκευασία? Η πρώτη εικόνα που θα σκεφτόμουν είναι η Marilyn Monroe να λέει «Happy birthday, Mr. President» και να βγαίνει έτσι κάτι ζωντανό, ζωηρό. Η συσκευασία είναι σαν τη μουσική σε μια ταινία κινηματογραφική. Δηλαδή, σε βάζει στον όνο. Ξέρεις αν θα χαλαρώσεις ή αν θα αγχωθείς, πριν ακόμα αρχίσει. Κάπως έτσι, έχουμε και τη συσκευασία που μας δίνει το στίγμα. Από το κλειστό κουτί θα καταλάβω. Είναι αυτό ένα προϊόν το οποίο είναι, ας πούμε, σε ένα μεταλλικό χαρτί, είναι για καλλιτικό, είναι ένα οικολογικό χαρτί, είναι ένα οικολογικό προϊόν σε ανακυκλωμένο χαρτί. Υπάρχει ετοιμότητα και συνάφεια συσκευασίας και προϊόντος. Τι θέλουμε από τη συσκευασία? Να μας τραβάει την προσοχή, να αφηγείται μια ιστορία και να επιβεβαιώνει την αξία του προϊόντος και φυσικά να το προστατεύει. Επίσης, είναι θέμα πλησιότητας. Όλα τα ακριβά προϊόντα δίνουν έμφαση στη συσκευασία τους. Δηλαδή, πώς ξεχωρίζεις ένα πλήσιο προϊόν από μια μαϊμού, κοιτάς αν ξεφτάει, αν ξεβάθει, το ίδιο θα είναι και η συσκευασία του και πάντα τα επώνυμα προϊόντα θα πουλιώνται με τη συσκευασία του. Αν επιλέγαμε χαρτιά συσκευασίας, η αναγωγή σε ποιότητες χαρτιών για εκτύπωση θα ήταν η λευκή χαρτόμαζα, είναι το καταναλωτικό προϊόν. Το χρησιμοποιώ και το πετάω, τη συσκευασία. Το ειδικό χαρτί είναι κάτι που με ελκύει, με τραβάει εξ αρχής και θέλω να το κρατήσω στο χώρο μου. Μια μέρα παρέα με τα χαρτιά, γιατί είμαστε όλοι καταναλωτές χαρτιού. Στη δουλειά μου κάθε μέρα σκέφτομαι ρεκά τα χαρτιά. Αλλά και όταν γυρίσω στο σπίτι μου και πάλι χρησιμοποιώ τα χαρτιά, όχι πια συνειδητά, είμαι όμως καταναλωτής. Μπορεί να παρατηρήσω κάτι που μ' αρέσει, με εκνευριάζει. Αυτό που πάντα κάνω είναι πάω σε ένα εστιατόριο και πιάνω τον κατάλογο, να θέλω να δω την ποιότητα του χαρτιού, έτσι, από πάντα από την κίνηση. Και μια μέρα από την καθημερινότητά μου. Ξυπνάω 6.30 ώρα το πρωί. Στο πρωινό του σηκώ να λίγο ένα χάρτινο κουτί, το Sour Gel, είναι από φυτικά καλλιτικά. Μετά η ώρα θα σου πέρα μέρα, στο κουτί είναι ένα μεταλλικό χαρτί, μια πούδρα που γυρίζει. Φτάνω στο γραφείο 8.30 ώρα. Έχω ένα ωραίο
κάποιον συγκλονοντάριο, βλέπω τα ραντεβού μου, τις δουλειές μου, τι σκέφτομαι να κάνω. Μια μισή ώρα λαμβάνω την αλληλογραφία μου. Μέσα σε αυτό είναι ένα έντυπο γενιατρικό αυτοκίνητο, πολύ ωραίο χαρτί. Μια πρόσκληση για μια επαγγελματική εκδήλωση από ένα επαγγελό χαρτί. Έχω μετά επαγγελματικό ραντεβού, δεν είναι ότι την κάρτα μου επαγγελματική. Κάποια στιγμή με πιάνει κρίση υποκλικεμία, θα πάω μια ωραία μπίτερ σοκολάτα και αυτή από ένα πολύ ωραίο χαρτί. Το σαν εστιατόριο του φίλου, εκεί το μενού πάλι είναι σε ένα υγιεινό χρώμα το χαρτί. Το βράδυ κλειστό, μαζεύω ένα έντυπο για την οποία τα ποδήλατα και πάλι σε ένα άλλο φορό δεσμά χαρτί. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το χαρτί μας είναι, το χαρτί είναι στη ζωή μας πιο πολύ από όσο νομίζουμε. Τώρα, αν και αυτή τη μέρα διάλεγα εγώ τα χαρτιά, θα διάλεγα το δημοτολογιά μου. Λοιπόν, για επαγγελματική κάρτα θα έβαζα το κοντόν στα 600 γραμμάρια. Γιατί είναι αρκετά παχύ και κάνει το καλύτερο λέτερμα. Αν ήθελα πιο φθηνή λύση πάλι για επαγγελματική κάρτα, θα την ήθελα βαριά, θα έβαζα το μούρκι στα 600 γραμμάρια που περνάει και από την όψερ και ήταν πιο φθηνή και η επεξεργασία. Για ένα εταιρικό έντυπο, που είναι μια εταιρεία που έχει στρώματα, είτε για μια πολιτιστική εκδήλωση. Αν ήταν λίγα τα αντίτυπα, θα πηγαίναμε ψηφιακά, θα διάλεγα ένα χαρτί σόλυφο. Αν ήθελα για πιο μεγάλο τυράζ, θα έβαζα το Nuken Cristal. Είναι ένα πολύ ευέλικτο χαρτί. Το κρυστάλλι είναι μια καινούργια κατάλληλη απόδοση. Για μενού εστιατορίου θα διάλεγα το Gusto, γιατί είναι λίγο σαν το κάζο ολλανδικό ντύσιμο, έχει ένα αυθεντικό στυλ. Για καλλιτικά θα έβαζα το Nude Touch, είναι αυτό που είναι στα δημοτολόγια μας. Έχει μια πολύ ωραία φύλη, δηλαδή είναι υγιεινό, αλλά είναι και σαν σάρκα. Το πιάνεις από τις φακές. Για εταιρική ταυτότητα που μπορεί να σταθεί παντού, θα έβαζα το Glam Base, γιατί είναι λιτό, αριστοκρατικό, θα μπορούσε να το έχει από ένα ξενοδοχείο στη Σαντορίνη μέχρι ένα δικηγόρο στο Κολονάκι. Για ένα εξώφυλλο βιβλίο θα έβαζα το Ρίπς. Το Curious Matter, το χαρτί του πατατόχαρτο, θα το έβαζα οπουδήποτε. Γιατί αυτό το αγαπάω. Δηλαδή το πιάνεις, δεν θέλεις να το αφήσεις, είναι έντονα μάτια πρόγματα, μην είναι άλλη κατάσταση. Ναι. Και δεν φαίνεται ότι είναι κουφέ, αλλά όταν φαίνεται είναι έτοιμη. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ποιο είναι το μέλλον? Στην Twitch screen του Nintendo γράφει Everything not safe would be lost. Σήμερα λοιπόν από τη μία πλευρά ψάχνουμε το φούρνο με τα ξύλα που κάνει ψωμί από αλεύρι ζέας και από την άλλη πλευρά μιλάμε με Skype στην άλλη μεριά του πλανήτη. Έτσι και στην επικοινωνία υπάρχουν δύο δρόμοι. Έχουμε τα ψηφιακά μέσα. Τα οποία έχουν χαμηλό κόστος, όμως είναι μεγάλο. Και έχουμε και το χαρτί, που είναι το ιερό δισκοπότηρο της επικοινωνίας ακόμα, γιατί μιλάει σε ένα πιο βαθύ επίπεδο και ενεργοποιεί τις αισθήσεις μας. Όταν έχουμε ένα έντυπο, η εικόνα μεταβάλλεται από ιδιωτική εμπειρία, γίνεται παρακαταθήκη της ανθρωπότητας. Και γι' αυτό όταν κάποια σκέψη έχει αξία και θέλουμε να δώσουμε την προσοχή μας, αυτή πάντα θα γίνεται σε έντυπο. Σας ευχαριστώ πολύ.